Καλώς ήλθατε και σας ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα είναι πάνω στο RxJS και θα είναι μια παρουσίαση σαν παιχνίδι. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει περισσότερο ή λιγότερο και θα το δούμε και θα συνεχίσουμε σε αυτή την παρουσίαση στα θέματα του ανάλογα με το πώς και εσείς θα ανταποκριθείτε ότι σας φαίνονται πιο ενδιαφέροντα συγκεκριμένα θέματα της παρουσίασης αυτής. Πόσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με RxJS? Πόσοι από εσάς δεν έχετε ασχοληθεί με RxJS? Ωραία. Οπότε θα κοιτάξουμε να το κάνουμε κάπως ενδιαφέρον και για τα δύο groups. Παρόλο που από ό,τι κατάλαβα, Γιάννης ήταν το όνομα του συνεργάτη. Γιάννης ήταν το όνομα σου. Που, του ST. Στράτους. Ναι, οπότε για το στράτο μπορεί να σου... Ναι, να μην φτάσουμε το επίπεδο να το καταλάβει, ξέρεις, να, αλλά για όλους τους άλλους μας. Λοιπόν, ο σκοπός είναι to better understand by implementing simplified versions of some commonly used operators and observables. Δηλαδή, θέλουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, να το δούμε λίγο από μέσα πώς είναι φτιαγμένο, αλλά σε simplified versions. Δηλαδή, δεν θα κάτσουμε να ανοίξουμε από το GitHub τον κώδικα, που είναι εξαιρετικός, αλλά δεν είναι και για μία παρουσίαση, αλλά θα έχουμε γράψει απλοποιημένα versions σε διαφορετικά κομμάτια για να τα συζητήσουμε. Και θα μιλήσουμε και για best practices και πώς μπορούμε να γράφουμε το business logic μας με το να το κάνουμε compose σε observables και operators. Να μιλήσουμε λίγο όμως για το τι είναι τα observables και operators για όσους δεν τα έχουν ξανακούσει. Σκεφτείτε τα observables ή τα streams όπως λέμε σαν augmented arrays in time. Δηλαδή στο χρόνο, σαν μια λίστα, σαν ένα array όπως λέμε, που να μεγαλώνει στο χρόνο. Οπότε εδώ σκεφτείτε το 1, 2, 3, 4, 5 να έρχονται στο χρόνο, μετά από λίγο να έρχεται το 5, μετά από λίγο το 6, από πολύ περισσότερο το 7. Και σκεφτείτε operators που θα μιλήσουμε για το RxJS σαν transformers από observables σε observables, δηλαδή σαν functions. Σκεφτείτε που παίρνουν για input ένα observable και δημιουργούν ένα άλλο παρόμοια με τις λίστες όπως έχετε δει, που είναι η map, filter, reduce και άλλες, και δημιουργούν εδώ πάλι στο χρόνο, δηλαδή το πρώτο element θα έρθει τη στιγμή που θα έρθει το πρώτο element από το input observable και θα έρθει στο output observable. Ένα θα γίνει δύο, αφού η map μας είναι από χ έως χ συν ένα. Το δύο, τρία, το τρία, τέσσερα και θα συνεχίζουν μαζί στον χρόνο. Ας δούμε κάποια, για να τα καταλάβουμε, κάποια widely used observables και μπορούμε να δούμε αυτό που λέμε marble diagrams, πώς δημιουργούμε ένα observable που κάθε ένα δευτερόλεπτο, 1000 milliseconds, θα δημιουργεί έναν αριθμό ξεκινώντας από το 0 και συνεχίζει στο 1, στο 2, στο 3. Ο κώδικας που συνήθως θα βλέπετε αν το τρέξουμε σε ένα. Οπότε θα βλέπετε ότι κάθε 2 δευτερόλεπτα εδώ γεννιέται και ένας αριθμός. Προσέξτε κάτι εδώ. Βλέπουμε ένα observable, το interval που είδαμε πριν. 2000, που σημαίνει κάθε 2 δευτερόλεπτα, γεννάμε και έναν αριθμό αρχίζοντας από το 0. Πάνω σε αυτό το observable, όπως και σε όλα τα άλλα, τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε subscribe, όπως κάνουμε στις λίστες for each. Δηλαδή, we iterate στο κάθε element στο χρόνο. Και εδώ όμως, όπως και στη for each, που παίρνουμε μια function που για κάθε element της λίστας μας κάνει κάτι, έτσι είναι εδώ και η πρώτη function, αλλά υπάρχουν και άλλες δύο. Η δεύτερη είναι σε περίπτωση που ένα error συμβεί, γιατί από ό,τι θα δούμε αργότερα, δεν είναι απλά μόνο λίστες. Είναι και σαν promises σε steroids τα observables, γιατί λειτουργούν στο χρόνο. Και η τρίτη function είναι θα εκτελεστεί όταν έχει γίνει completed το observables μας. Εδώ, προσέξτε κάτι, ότι όταν κάνω subscribe, μου επιστρέφει κάτι, που είναι το subscription. Και το subscription μπορώ εγώ μετά από ένα συγκεκριμένο χρόνο, όπως κάνω εδώ στο παράδειγμα, να κάνω unsubscribe και γι' αυτό σταματάει κιόλας μετά από 10 elements, αφού το κάθε element μου το δίνει κάθε 2 δευτερόλεπτα και του ζητάω να σταματήσει μετά από 20. Και προσέξτε και κάτι άλλο, ότι μπορώ πάνω σε ένα subscription να έχω προσθέσει μία function που θα καλεστεί
όταν καλέσω την unsubscribe. Μπορεί να το κάνω για να καθαρίσω κάποιο κώδικα ή για οτιδήποτε άλλο. Παρόμοια, observables όπως είναι το of, που είναι σαν να έχω μια λίστα ουσιαστικά, έτσι. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι απλά έχω ένα observable από μια λίστα. Είναι πολύ παρόμοιο εδώ, σαν να είχα μια πραγματικά λίστα, έτσι, ένα array. Και όταν κάνω subscribe και πάλι subscribe, βλέπουμε ίδια συμπεριφορά με ένα array. Οπότε δημιουργεί iterations, iterables, κάθε φορά που κάνω τη subscribe μου. Και θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Zip, ένα ενδιαφέρον observable, που πιάνει συμπεριφορά του. Το zip παίρνει για παράμετρο δύο observables και αυτό που επιστρέφει είναι ένα observable με tuples. Τα tuples στη JavaScript τα έχουμε σαν arrays που έχουν μέσα τους τιμές και εδώ θα έχει το array που επιστρέφει την πρώτη τιμή από τον πρώτο observable με την πρώτη τιμή από το δεύτερο. Μετά τη δεύτερη τιμή από το πρώτο observable με τη δεύτερη τιμή από το δεύτερο. And goes on. Και το μέγεθος του παραγόμενου observable είναι ίσο με το length, με το μέγεθος, του μικρότερου από τα δύο που κάνουμε zip. Ένα μικρό παράδειγμα πριν ξεκινήσουμε, να τα βάλουμε αυτά όλα μαζί που έχουμε δει και τα τρία και ο λόγος που τα βάζουμε είναι για να δούμε το concurrent nature. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα το πρώτο με τη λίστα να τυπώνεται, μετά να ξεκινάνε τα tuples με τη zip και μετά που έχουμε μόνη της μια interval να αρχίζει να γίνεται interleaved παράλληλα με το δεύτερο observable που έχουμε. Δηλαδή, έχει επιστρέψει το call stack και συνεχίζουν αυτά να κάνουν την δουλειά τους όσα από αυτά έχουν concurrent nature. Και τώρα, αν πολύ πολύ γρήγορα, θα χτίσουμε ένα oversimplified version of the observable class. Το observable, αν το σκεφτούμε σαν ένα oversimplified class, σκεφτείτε ότι δέχεται στο constructor του μία function που είναι ένα subscription και θα δούμε τι είναι αυτή. Και έχει μία subscribe μέθοδο, έτσι. Λοιπόν, αυτό που κάνει η subscribe μέθοδος, που όπως είδαμε πριν που την καλέσαμε, τι δέχτηκε η subscribe μέθοδος, δέχτηκε τρεις functions. Η πρώτη για το iteration, την next, άλλη μία για error και άλλη μία για complete. Αυτές δεν βάλαμε πάνω στο observable μας. Οπότε, τι κάνει, τίποτα άλλο, από το να καλέσει τη subscription function, περνώντας ένα object, εδώ προσέξτε, έχουμε έτσι, με ESX σύνταξη, με τις τρεις αυτές functions. Αυτό είναι όλο. Αν το θέλουμε να το δούμε oversimplified. Και μια pipe μέθοδος που δέχεται new operations, θα δούμε αργότερα παραδείγματα, που με μία reduce αυτό που κάνει δεν είναι τίποτα άλλο από το να πάρει αυτό το observable, να το περάσει στο πρώτο operation, το αποτέλεσμά του στο δεύτερο, το αποτέλεσμά του στο τρίτο, μέχρι το τελευταίο. Σκεφτείτε λοιπόν σαν μια reverse compose, έτσι, για όσους έχετε χρησιμοποιείτε compose. Και τώρα που το είδαμε αυτό, let's build fast, αυτά που είδαμε πριν, την off, δεν θα κάνουμε και την off και την interval, ας κάνουμε μόνο την interval, την off μπορούμε απλά να τη δούμε γρήγορα, έτσι, και θα σας πάω αμέσως στην interval για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Θα μείνω εδώ και θα πάω γρήγορα την interval. Οπότε με την class που είδατε πριν, την off που είδατε πριν, που έφτιαξε ένα observable, παίρνει new elements και αυτό που κάνει είναι ένα new observable και παίρνει τη subscription function που είδαμε πριν, που για κάθε element της λίστας καλεί πάνω στον subscriber, στον observer, την next του function, δηλαδή την συγκεκριμένη, την πρώτη function, περνώντας το element, οπότε θα τον καλέσει. Και όταν τελειώνει, καλεί την complete. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κάτι να κάνουμε με error. Αντίστοιχα με την interval, μπορείτε να τη φανταστείτε, δεν θα τη δείξω, τη βλέπετε και συνεχίζουμε.
όπως είναι υλοποιημένη με set interval. Και τη zip, θα πάω λίγο γρήγορα. Σκεφτείτε εδώ ότι έχουμε δύο streams και επιστρέφουμε ένα observable, το οποίο αυτό το observable τι επιστρέφει, tuples, έτσι, λίστες που το πρώτο τους element είναι το πρώτο element από το πρώτο stream και το δεύτερο element, το πρώτο element από το δεύτερο stream και στη συνέχεια το ίδιο όπως αυξάνεται ο index. Μία υλοποίηση απλοποιημένη πάλι μπορείτε να σκεφτείτε είναι oversimplified ότι κρατάτε λίστες, arrays για τα elements που έρχονται από το first stream, elements που έρχονται για το δεύτερο stream και πόσα μέχρι τώρα έχετε γράψει και για το κάθε ένα από αυτά το end, πότε, στην αρχή είναι false το end τους, πότε θα τελειώσει, ποιο θα τελειώσει πρώτο. Τώρα κάθε φορά που έρχεται τιμή, αυτό που θέλετε είναι αν τυχόν, και φτιάχνουμε μια function εδώ να καλείται, αν τυχόν ο counter που δείχνει μέχρι που έχουμε γράψει τώρα στο observable μας, στην αρχή στο 0. Αν λοιπόν ο counter συν 1 είναι ίσο με το length, με το minimum το length και των δύο streams, πάει να πει ότι είμαι έτοιμος να γράψω την επόμενη τιμή, γιατί κάποιος μπορεί να πηγαίνει πιο γρήγορα, κάποιος πιο αργά, και εγώ θα γράφω μόνο όταν και οι δύο, και από τα δύο streams, είναι εκεί. Οπότε, πότε κάνουμε next, και κάνουμε next μια λίστα με δύο elements όπου έχουν την ith τιμή από το πρώτο και το δεύτερο, όταν το minimum length και των δύο είναι ίσο με την επόμενη τιμή να γραφτεί. Και αφού το έχουμε αυτό, μετά για το κάθε ένα από τα streams, κάνουμε subscribe και για το first και για το second. Κάνουμε push κάθε φορά που έρχεται και καλείται η τιμή μας από το κάθε stream, κάνουμε push την τιμή και καλούμε την next για το first και το second. Κάποια από αυτά, για κάποιους από εσάς φαίνονται γρήγορα, θα έχετε τον κώδικα, έτσι, να παίξετε μετά. Θα πάμε σε διάφορα θέματα. Τώρα, αργότερα μπορείτε, όχι εδώ τώρα, σε αυτή το session, αλλά υπάρχει ο κώδικας, να το κάνετε για νη streams. Έτσι, όπως βλέπετε εδώ, που μάλιστα η υλοποίηση για νη είναι και πιο απλή από ό,τι για δύο, όπως συνήθως. Τα streams, τα observables, can be merged. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε, όπως ήταν πριν, τη zip, να έχουμε έναν operator merge, που να τα... μια function merge, όχι operator, δεν παίρνει για, που παίρνει για input δύο streams και παράγει ένα άλλο stream. Και εδώ βλέπουμε το merge, union αυτών των δύο, γίνεται πάνω στο χρόνο. Δηλαδή, για το output stream θα δείτε το 1 έρχεται τη στιγμή που συμβαίνει. Το A τη στιγμή που συμβαίνει. Το 3 τη στιγμή που συμβαίνει. Το B ακολουθεί. Το 4, οπότε δημιουργείται ένα stream στο χρόνο που ενώνει τα δύο με τα events τους όπως έρχονται. Τα observables μπορούμε να σκεφτούμε ότι can be split. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε observables of observables. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που μπορώ να έχω ένα observable, προσέξτε, of observables. Αυτό είναι observable, observable. Έχοντας σαν input, για παράδειγμα, ένα observable με κάποια γράμματα, που ξεκινάω από κάποια capital, lowercase, lowercase capital, να το χωρίσω σε groups, όπου το ένα group να είναι, τι είναι το group, stream είναι και αυτό, το πρώτο και το δεύτερο. Να είναι για τα capital letters, το άλλο για τα lowercase και να μπορούν αυτά να είναι δύο ανεξάρτητα παράλληλα streams. Observables can be chained, όπως κάνετε και με τις λίστες, με τα arrays, που κάνετε map, filter, reduce και εδώ το ίδιο ακριβώς. Μπορείτε να έχετε αντίστοιχους operators που να δημιουργείτε, όπως δημιουργείτε επόμενες λίστες και εδώ, επόμενα streams και να έχετε αυτό το chaining, και να κάνετε produce streams που έχουν διαφορετικά elements σύμφωνα με αυτό που θέλει το business logic σας. Και για την εισαγωγή που κάνουμε, αν δούμε ένα παραλληλισμό ως προς τα streams και τις λίστες,
Στις λίστες χρησιμοποιείται for each, το αντίστοιχο είναι το subscribe στα streams. Η map είναι η map. Η filter, η filter. Η reduce, η reduce. Η group I από τη load as, όσοι τη χρησιμοποιείτε ή από ράμδα ή από αλλού, αντίστοιχα. Που η map δημιουργεί μια νέα λίστα, έτσι και εδώ η map δημιουργεί ένα νέο stream. Η filter μια νέα λίστα και εδώ η filter ένα νέο stream. Οπότε και semantic wise είναι similar. Όπως χτίσαμε πριν όμως κάποια από τα observables, ας φτιάξουμε έναν operator. Πόσοι έχετε γράψει τη map μόνοι σας για arrays? 1, 2, 3, 5, αρκετή, μπράβο. Λοιπόν, για streams, αντίστοιχα, όπως και για arrays, έτσι, θα φτιάξετε ένα νέο array και για κάθε element του νέου array θα βάλετε το αποτέλεσμα της function που παίρνει η map, της project function. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε η map για τη function μας, παίρνει για input, γυρνάει μια function που παίρνει για input ένα stream και γυρνάει ένα stream. Παίρνει για input ένα observable και γυρνάει ένα observable. Και αυτό που κάνει είναι ότι αυτό το νέο observable έχει την εξής subscription function. Παίρνει έναν observer που από ό,τι θυμάστε ο observer έχει πάνω του μία next, μία error και μία complete. Και κάνει το εξής. Κάνει subscribe πάνω στο stream, το input stream. Κάνει subscribe πάνω στο input stream και κάθε φορά που το input stream θα καλέσει την next της με ένα value, αυτή με τη σειρά της θα καλέσει του observer την next με το value, αφού το έχει κάνει transform μέσα από τη function της map. And that's all. Για το error το ίδιο και για την complete, απλά καλεί την complete του observer. Αντίστοιχα, πριν δείξω το επόμενο, ποιος μπορεί να φανταστεί πώς θα είναι η filter. Το έχετε? Δεν θα καλέσει την next καθόλου. Ή, ναι, ή πριν την καλέσει, αμέσως πριν την καλέσει, θα τσεκάρει το predicate. Οπότε, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η map που είδατε πριν, έτσι, ο κώδικας που είδατε, και το marble diagram δίπλα της. Για τη filter, όπως πολύ ωραία είπατε, απλά τσεκάρει πρώτα με την predicate function αν είναι true και μόνο τότε θα καλέσει την next, αλλιώς δεν θα την καλέσει. Η filter, reduce, αντίστοιχα και πολύ γρήγορα. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τη reduce όταν γράφετε προγράμματα? Οπότε πολύ αντίστοιχα και εδώ, αυτό που κάνει είναι η reduce παίρνει ένα reducer function και μία init value και γυρνάει μία function που θα πάρει για input ένα stream. Θα επιστρέψει ένα stream. Αλλά εδώ βλέπουμε στο closure, έτσι, έχει αυτό το function που δημιουργούμε εδώ, ότι το result στην αρχή είναι το initial value που βάζουμε και κάθε φορά που καλείται η next, τότε αυτό που γίνεται το result είναι ίσον με το reducer result και value, όπως τα κάναμε και με τις λίστες μας. Και προσέξτε κάτι εδώ, στη next. Δεν καλούμε το next του observer, του subscriber. Δεν το καλούμε, γιατί το καλούμε όταν είναι completed, στο τέλος. Έτσι. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο version που λέγεται scan, που μας δίνει και όλες τις ενδιάμεσες τιμές της reduce, οπότε σε αυτή την περίπτωση η μόνη αλλαγή που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε την next από την completed στη next. Οπότε η μόνη αλλαγή εδώ που βλέπετε είναι να έχει μεταφερθεί η next αμέσως μετά. Οπότε αυτό που παίρνουμε μετά εδώ δεν είναι μόνο η τελευταία τιμή όπως είδατε πριν, αλλά και όλες οι ενδιάμεσες, ένα stream με όλες τις ενδιάμεσες τιμές της reduce. Υπάρχει και άλλη μια version, θα τη δείτε όμως αργότερα μόνοι σας αν θέλετε, πώς μπορεί να φτιαχτεί η reduce χρησιμοποιώντας τη scam, χρησιμοποιώντας κάποιον operator που λέγεται last, αλλά αυτό το βλέπετε μετά, αν θέλετε, στις διαφάνειες.
η reduce σε marble diagram, όπως το βλέπετε. Η reduce όπως την είδατε πριν, με το marble diagram της που βγάζει ένα stream με το τέλος στο τέλος. Ας φτιάξουμε μία ακόμη, και αυτή να τη δούμε γρήγορα, την group by. Λοιπόν, η group by, όπως είδαμε πριν, φτιάχνει ένα stream of streams. Οπότε παίρνει ένα stream, για παράδειγμα, εδώ, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, παίρνουμε ένα stream με αριθμούς και γυρνάμε δύο streams, θα κάνουμε group by, αν είναι even ή odd. Οπότε, αυτό που βλέπουμε στην υλοποίηση είναι ότι για να τα γκρουπάρουμε, κρατάμε μέσα στο scope μας, μέσα στο closure μας, ένα object που θα κρατήσουμε τα group μας. Επιστρέφουμε ένα observable και για κάθε τιμή που παίρνουμε, η group by, όπως ξέρουμε όσοι την έχουμε χρησιμοποιήσει, χρησιμοποιεί μια grouper function, που αν περάσουμε την κάθε τιμή που θέλουμε να κάνουμε group μέσα από αυτή την grouper function, τότε μας δίνει την τιμή του group, έτσι. Οπότε όσοι έχουν την ίδια τιμή είναι στο ίδιο group και θα ανήκουν στο ίδιο stream. Σε αυτή την περίπτωση, δύο streams. Οπότε, αυτό που πρώτα-πρώτα θέλουμε να έχουμε είναι ποιο είναι το group. Οπότε, περνάμε τη value από το grouper function και παίρνουμε το group μας. Αν δεν υπάρχει τέτοιο group, που στην αρχή δεν θα υπάρχει, το δημιουργούμε. Εδώ βλέπετε κάτι που δεν έχετε δει πριν. New subject. Είναι όπως είναι και το new observable. Η μόνη διαφορά είναι ότι πάνω του μπορείτε να κάνετε dot next, οπότε όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά, να μπορείτε να του κάνετε feed με data που όσοι το έχουν αυτό το observable και κάνουν subscribe, θα παίρνουν τα data αυτά. Και αυτό είναι που κάνουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά, στον observer μας, κάνουμε next το group. Οπότε κάνουμε next ένα group. Και ανεξάρτητα, πάνω στο group, κάνουμε next την τιμή. Και πλέον έχουμε διαφορετικά streams, ένα για το κάθε group, που τους κάνουμε πάνω τους next αυτές τις τιμές και κάθε φορά που έχουμε ένα νέο group, τότε αυτό δίνουμε στο stream που είναι το output stream μας. Οπότε, όπως βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δύο streams που το κάθε ένα έχει ανεξάρτητα τις δικές του τιμές. Από εδώ θα μπει η τιμή 1, 3, 5 ή 2 ή 4 σε διαφορετικά streams και από αυτή τη next θα δημιουργηθούν τα νέα streams. Λοιπόν, τη διαφορά της merge map και της switch map, ποιους τους έχει μπερδέψει και ποιοι την έχουν καταλάβει. Δύο μόνο τους έχουν μπερδέψει και όλοι την έχουν καταλάβει. Οπότε θα την κάνω skip. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Η merge map, σκεφτείτε τη σαν ένα operator που παίρνει, εδώ βλέπουμε ένα observable pipe, για να κάνω μια σειρά change of operators, και μέσα του βλέπω μια merge map. Δεν βλέπω απλά μια map. Η διαφορά της merge map από τη map είναι ότι το αποτέλεσμά της είναι ένα stream, το οποίο θέλω να το κάνω merge στο output stream. Οπότε σκεφτείτε το ότι είναι ένας τρόπος, σαν να έχω μία λίστα και άλλη μία και να κάνω ένα διπλό for loop και να μπορώ να χειρίζομαι αυτά τα αποτελέσματα. Με έναν απλοϊκό τρόπο σκεφτείτε το έτσι. Οπότε βλέπετε εδώ ότι γεννιέται το A, B, C και με το interval που θα πάρω μέχρι 3 elements θα γεννηθεί το 0, 1, 2 και βλέπετε ότι από το εσωτερικό observable παίρνουμε για κάθε τιμή του εξωτερικού observable όλες τις τιμές του εσωτερικού observable να γίνονται merged στο output stream. Πάμε λίγο γρήγορα με την switch map, που η switch map έχει μία διαφορά και η διαφορά της είναι ότι όταν έρθει το element, ξεκινάμε με το A και βλέπουμε ότι με το A
αρχίζουμε να παίρνουμε το input από το inner observable και βλέπουμε α0, α1. Με το που έρθει όμως το, η πρώτη τιμή από τη δεύτερο element του outer observable, όπως είναι το B0, τότε σταματάμε να παίρνουμε τιμές από το outer observable. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι δεν παίρνουμε όλες τις τιμές του outer με το inner observable, αλλά παίρνουμε μόνο τις τιμές που, τον inner observables που είναι οι τελευταίες από όταν δημιουργήθηκαν από τις τιμές των outer observables. Οπότε εδώ θα δούμε ότι ολοκληρώνεται όλο το inner μόνο για το τελευταίο στοιχείο. Αλλά το δούμε καλύτερα με ένα διάγραμμα. Οπότε αυτό είναι το marble διάγραμμα που βλέπετε, ότι ξεκινάει το outer observable με A, το inner με 0, 1, ξεκινάει το B, οπότε σταματάει το A. Ξεκινάει το C, σταματάει το B. Ξεκινάει το D, σταματάει το C. Ξεκινάει το E, σταματάει το D και δεν, επειδή δεν υπάρχει άλλο από το outer, θα τελειώσει το inner observable του εσωτερικού. Λοιπόν, με τα observables είναι πολύ ενδιαφέρον και το scheduling που μπορούμε να κάνουμε και εδώ υπάρχουν κάποια παραδείγματα που κάνουν demonstrate τις διαφορές και βλέπουμε ότι μπορούμε αυτές τις λίστες να έχουν συμπεριφορά σαν απλές λίστες, γιατί εδώ βλέπουμε ένα observable και προσέξτε τι γίνεται. Όταν κάνω subscribe σε αυτό που είναι που κάνω subscribe με ένα scheduler που είναι Q-scheduler, η συμπεριφορά του είναι η ίδια σαν να ήταν λίστα. Δηλαδή, πρώτα βλέπω να τυπώνονται όλες οι τιμές όλων των elements του stream και μετά να κάνει exiting το call stack. Το ίδιο που θα ήταν αν είχα μια απλή λίστα. Επίσης, μπορώ να έχω ένα scheduling strategy που να είναι η ASAP και αυτή έχει να κάνει με το next tick, με το όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί και καταλαβαίνετε τη διαφορά στο event loop με το micro και macro queues που υπάρχουν. Οπότε το ASAP είναι στο micro queue, δηλαδή δεν πηγαίνει στον επόμενο κύκλο, έτσι. Και το async που είναι στον επόμενο κύκλο του event loop. Τώρα, let's build a custom operator, έναν για εμάς. Αλλά first of all, let's define a problem. Και το πρόβλημα αυτό, ας πούμε ότι είναι ότι θέλετε μέσα από αυτό το observable, που έχει το 1, 2, 3, να εκτελέσετε όλους αυτούς τους operators, που όμως τι κάνουν αυτοί οι operators, δημιουργούμε επίτηδες κάποια delays. Και σκεφτείτε ότι θα θέλατε, για το λόγο που είναι το business logic σας, να μπορείτε να το συγχρονίσετε. Οπότε εδώ τι θα θέλατε. Θα θέλατε πρώτα να δείτε με το 1, ένα A, ένα B, ένα C, μετά 2A, 2B, 2C και πώς θα μπορούσατε να το έχετε αυτό από τη στιγμή που το nature του φαίνεται να μην είναι έτσι. Το πρώτο, θα δούμε μια σειρά απολύσεις για αυτό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι φτιάχνετε ένα sequence δικό σας operator που μπορεί να πάρει σαν input όλους αυτούς τους operators για να δημιουργήσει ένα τέτοιο behavior, σαν και αυτό που βλέπετε εδώ. Ας δούμε γρήγορα τρεις λύσεις. Στην αρχή ένα naive solution, όταν ξεκινάμε να μαθαίνουμε observables, μια χαρά το λύνει. Αλλά τι κάνουμε. Παίρνουμε όλα τα operations που είδαμε πριν, μέσα στο sequence, το source observable και δημιουργούμε ένα νέο observable, έτσι. Θα γυρίσουμε ένα νέο observable, που τι μας κάνει. Πρώτα απ' όλα αυτό το νέο observable κάνει ένα zip στο source που περνάμε και σε κάτι άλλο που έχουμε εμείς δημιουργήσει με σκοπό να ελέγχουμε πώς θα μπαίνουν τα elements ένα-ένα. Αμέσως μετά αυτό που κάνουμε είναι ότι από τη στιγμή που παίρνουμε τα data μας, γιατί η zip τι κάνει, δημιουργεί ένα array με τα data από το πρώτο και τα data από το δεύτερο. Αλλά το solo το έχουμε μόνο για controller. Οπότε εμείς θέλουμε με μία map να ξαναπάρουμε τα data μας, να δημιουργήσουμε ένα stream που περνάει από όλους τους operators μας και στο τέλος να καλέσουμε την next στο controller μας με οποιαδήποτε value, έτσι κι αλλιώς δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας, που θα επιτρέψει στο επόμενο value να μπει μέσα στο
Q. Οπότε αυτό είναι μία λύση, αλλά αν αρχίσουμε να δουλεύουμε περισσότερο με το RxJS, θα δούμε ότι η merge που είδαμε πριν παίρνει και άλλη μία παράμετρο, που είναι η ένα που βλέπετε εδώ, πόσα concurrent μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα τα inner observables τους. Οπότε για ένα σημαίνει ότι θα μπορούν να μπαίνουν μέσα ένα-ένα, οπότε έχουμε το effect που θέλαμε πριν. Και αυτή η υλοποίηση, merge map με τη μη ένα, είναι και η υλοποίηση, αν δούμε και το source κώδικα, της concat map, που κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν θα πάω στη sequence by, μπορείτε να το δείτε μετά. Σημαντικό από εδώ είναι ότι πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε, να έχουμε κάνει πειράματα με τους operators που ήδη έχουμε, γιατί έχουν μια πολύ μεγάλη δύναμη. Και έχω μια σειρά από άλλους operators και θα κάνουμε έναν. Τους άλλους θα τους δείτε μετά. Οπότε, με ποιον να δοκιμάσω, από τα ονόματα που βλέπετε, ποιον θέλετε να δοκιμάσουμε. Μια και θα είναι το τελευταίο μας. Το τελευταίο, τελευταίο. Ωραία. Εδώ βλέπουμε, στο τελευταίο operator, ότι αν έχουμε τη συμπεριφορά, για προσέξτε, αν έχουμε το συγκεκριμένο observable με τους εξής operators, να, μετά από κάθε τιμή, το πρώτο, από την κάθε φάση που περνάει, να κολλάει το A, B, C, D, μέσα από όλες τις φάσεις τους. Και αυτό που βλέπουμε σε κάποιο σημείο, κάνουμε throw ένα error, έτσι. Η συμπεριφορά που βλέπουμε εδώ είναι ότι, παρόλο που κάνουμε catch error, που είναι ένας άλλος operator, το stream μας σταματάει. Σκεφτείτε ότι εσείς θέλετε τη συμπεριφορά να συνεχίσει, να γίνει catch αυτό το error, αλλά να συνεχίσει να δουλεύει για τα άλλα elements, έτσι. Που δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά, πιο πολλές φορές κάτι τέτοιο θέλουμε. Οπότε, πώς μπορούμε, που είναι η συμπεριφορά που βλέπετε στο δεύτερο, έτσι. Που εδώ χρησιμοποιούμε έναν operator, το dry operations catch error, και δηλώνουμε τον, τι θα κάνουμε στην catch μέσα μας και μετά απλά περνάμε τους operators μας. Και εδώ είναι αυτή η υλοποίηση, όπου χρησιμοποιούμε, έχουμε το failure handler, το failure handler μας, τα operations που θέλουμε όλα αυτά να περάσουν από το stream μας και να δημιουργήσουν ένα νέο stream, αλλά να γίνει error handling για το καθένα από αυτά, όχι αν ένα κάνει fail να σταματήσουν όλα τα άλλα. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργούμε ένα stream για το καθένα από αυτά, οπότε να γίνεται το catch για το καθένα από αυτά ξεχωριστά, ώστε η catch error, από τη στιγμή που είναι ελεγχόμενη για αυτό το συγκεκριμένο stream, σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει όλα τα άλλα που θα συνεχίσουν να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Τώρα, υπάρχει κάποιο άλλο υλικό που μπορείτε να το δείτε. Υπάρχουν αρκετοί operators που μπορείτε να φτιάξετε και να παίξετε. Και υπάρχουν και κάποια patterns που όμως, αν δεν τα εξηγήσουμε, δεν λένε κάτι από εδώ, από αυτό το slide μόνο, αλλά θα είναι μια επόμενη παρουσίαση από κάποιους άλλους συνεργάτες στο μέλλον. Και ας πάμε σε ερωτήσεις. Thank you.